εδώ της Λαφαζάνης, με μεγάλη διαφορά από την κυρία Καρακώστα που μένει εκτός Βουλής. Προχωράμε και στην περιφέρεια Αττικής. Εδώ έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό ενσωμάτωσης, Πόπη. Είναι μόλις το 4,28. Είναι μόλις το 4,28 τα τμήματα που έχουν, μάλλον οι σταυροί από τα τμήματα που έχουν ενσωματωθεί. 35 από τα 818. Πράγματι, είμαστε στην αρχή ακόμα. Είμαστε πολύ χαμηλά. Και πηγαίνει πολύ αργά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περιφέρεια βγαίνει πολύ αργά με το σταγονόμετρο προς το παρόν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι τα τσεκαρισμένα τα οποία έχουν εκλεγεί. Γιώργος Παπανδρέου. Ακολουθεί η κυρία Χριστοφιλοπούλου, ο κύριος Σπάγκαλος, ο κύριος Οικονόμου, ο συνάδελφος Ασπαραδάκης, ο Παντελής. Και ο Ντίνος Βρετός. Και εδώ πάλι είναι μεγάλη διαφορά, δεν θα αλλάξει δηλαδή κάτι, μπορεί να αλλάξει κάτι στα μεταξύ τους ποσοστά, όχι όμως με τους υπόλοιπους που δεν εκλέγονται. Προχωράμε στην Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Γιώργος Βλάχος στην πρώτη θέση, ο Θανάσης Μπούρας με διαφορά 175 ψήφων, ο Νίκος Καντερές με λιγότερες ψήφους εκλέγεται επίσης. Και αρκετά χαμηλότερα ακολουθούν πια όλοι οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Στο κομμουνιστικό κόμμα. Αν και έχουμε δρόμο ακόμη μέχρι να έχουμε συνολικά αποτελέσματα, να μετρηθούν δηλαδή όλοι οι σταυροί, όλα τα ψηφοδέλτια. Εδώ στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, παρά τη χαμηλή ενσωμάτωση, είναι πολύ κοντά από πολύ νωρίς το πρωί ο κύριος Γιώκας, ο Γιάννης Γιώκας, ο οποίος εκλέγεται προς το παρόν με 241 ψήφους. Ο κύριος Κολοβός, ο ηθοποιός, ο οποίος είναι εκτός Βουλής προς το παρόν, απέχει μόνο 4 ψήφους. Αλλά είναι, είπαμε, το ποσοστό ενσωμάτωσης χαμηλό. Τώρα, στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό εκλέγεται ο Μάκης Βορύδης, χωρίς να αμφισβητείται, χωρίς να απειλείται. Και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Θανάσης Λεβέντης, ο οποίος επίσης έχει όχι τόσο μεγάλη διαφορά από την κυρία Σωτηρίου, έχει περίπου 35 ψήφους διαφορά από την κυρία Ελένη Σωτηρίου. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν μέχρι στιγμής τα ονόματα των βουλευτών που έχουν εκλεγεί, έτσι όπως τα δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Τζούλη, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα ξαναγυρίσουμε στη Τζούλη την Τζίγκα. Όταν κάτι θα αλλάζει, όταν κάποια ανατροπή θα υπάρχει, τότε θα μεταδίδουμε και πάλι τα αποτελέσματα. Σε λίγο θα σας πούμε τι προκύπτει από τις νομαρχίες της χώρας και στους υπόλοιπους νομούς. Σε πολύ λίγο από τώρα. Στο μεταξύ, πάμε μέχρι την Ιπποκράτους να συναντήσουμε τον Διονύση, τον Μποτόνη που είναι εκεί και έχει και το ρεπορτάζ για το κλίμα που υπάρχει σήμερα στο Πασόκ. Διονύση. Μεγάλη νίκη σήμερα λένε εδώ στην Ιπποκράτους, φυσικά και μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Πόπη, δεν πρέπει, όπως είπε και χθες το βράδυ, να χαθεί ούτε μία ώρα. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα αύριο, σήμερα θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού θα προηγηθούν οι κύριοι Σιούφας και Καραμαλής και θα ακολουθήσει ο νέος πρωθυπουργός, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Αύριο τα ονόματα των υπουργών, την Τετάρτη, ορκομοσία. Τώρα. Όλοι υπάρχει εκεί το ενδιαφέρον τώρα. Να μην περιμένουμε δηλαδή να ακούσουμε τη σύνδεση κυβέρνησης στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, Διονύση. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται και αυτό. Δεν αποκλείεται και αυτό. Να δοθεί σήμερα για, και να έχουμε αυτές τις διαδικασίες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιταχυθεί και η ορκομοσία. Αυτό είναι ένα θέμα όμως το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Από εκεί πέρα τώρα. Όλοι ρωτούν για τα ονόματα. Ποιο θα είναι το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα έχει καταρχήν γυναίκες. Θα έχουμε αυτό που λέμε άρωμα γυναίκας. Οι πληροφορίες λένε ότι η μισή τουλάχιστον θα είναι γυναίκες. Θα έχουμε, είναι έτσι, θα έχουμε και νέους εκλεγμένους βουλευτές, αλλά και εξωκοινοβουλευτικούς, αλλά και έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν και προηγούμενη κυβερνητική θητεία. Από εκεί και πέρα τώρα, να κρατήσουμε την δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργού ότι θα χρησιμοποιηθούν και μάλιστα είχε πει ότι και για το επικρατείας ότι το κάνει με αυτή τη σύνθεση και με αυτά τα ονόματα γιατί θέλει την επόμενη μέρα να χρησιμοποιήσει ονόματα από τους εκλεγέντες, να σηκώσει τα μανίκια και να αρχίσει η δουλειά. Μάλιστα. Άρα θα δούμε και στη νέα κυβέρνηση πρόσωπα από το Υπουργείο Επικρατείας. Διονύστα, ξανά. Πολύ σύντομα, ναι, κάνε την αναφορά σου. Ναι, αν θέλετε, αν δεν θέλετε, πάντα. Να το κρατήσουμε για μία από τις επόμενες συνδέσεις. Λοιπόν, να μπούμε στην ονοματολογία σε πολύ λίγο από τώρα. Γιατί θα πάμε και μέχρι τη Ριγίλης. Να δούμε τι συμβαίνει, πώς ξημερώνει η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Ο Γιάννης ο Χριστάκος μας περιμένει για το ρεπορτάζ. Γιάννη. Καταρχήν να σας πω ότι ακόμη δεν είναι κανείς εδώ από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο γραμματέας βεβαίως, τα ακούσαμε και νωρίτερα, είναι σε θέση τουλάχιστον για την ώρα που μάλλον δεν εκλέγεται. Το ίδιο συμβαίνει και για πάρα πολλούς από τους στενούς συνεργάτες του Κώστα Καραμανλή.
Θα πούμε στη συνέχεια λεπτομέρειες. Όμως, αυτό το οποίο βεβαίως απασχολεί τώρα πια τη Νέα Δημοκρατία, μετά την δήλωση του Κώστα Καραμαλή που άνοιξε το δρόμο για το συνέδριο, είναι πώς θα πάμε στο συνέδριο, με τι όρους, με τι διαδικασίες για την εκλογή του νέου αρχηγού. Θα πρέπει λοιπόν να σας πω ότι, τα είπα και νωρίτερα, το ξαναλέω, ότι έχω ανοίξει και διαβάζω το καταστατικό του κόμματος που είχα να πιάσω στα χέρια μου από το 96, τότε δηλαδή που είχε χάσει ο κύριος Έβερτ από τον κύριο Σιμίτη. Και αυτό που μπορώ να σας πω για την ώρα από ό,τι έχω δει, είναι ότι αυτό το συνέδριο θεωρείται έκτακτο συνέδριο και άρα πηγαίνουμε με τους συνέδρους τους οποίους, οι οποίοι υπάρχουν μέχρι τώρα. Αυτή είναι λοιπόν μια πρώτη εικόνα, γιατί είναι ένα συνέδριο για εκλογή Προέδρου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν φωνές, κυρίως εξ αυτών που προτίθεται τουλάχιστον για την ώρα να θέσουν υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος, αλλά και εκείνους που κατά βούλησή τους συντάσσονται με κάποιον από αυτούς τους υποψηφίους, τίθεται και ένα θέμα για το αν αυτό το συνέδριο, πέραν της απλής εκλογής ενός αρχηγού, θα πρέπει να έχει και το χαρακτήρα μιας νέας ιδεολογικοπολιτικής γραμμής και στρατηγικής του κόμματος. Και αυτό διότι, όπως λένε αυτοί που ισχυρίζονται τέτοια άποψη, η μεγάλη διαφορά και το χθεσινό αποτέλεσμα δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία, εκτός από αρχηγό, πρέπει να αλλάξει και πολιτική ρότα. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιάννη Χριστάκο, για αυτή τη σύνδεση. Βεβαίως και θα τα πούμε και με σένα στη διάρκεια της εκπομπής. Οι εξελίξεις θα τρέχουν και στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε τώρα μία βόλτα μέχρι το Καστρί, έξω από το σπίτι του νέου Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου. Είναι αυτή την ώρα ο Πέτρος ο Κατσάκος. Πέτρο. Όπου βρισκόμαστε πλέον έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, στο σπίτι της οδού Δάφνης εδώ στο Καστρί, όπου αναμένουμε όλοι την έξοδο του νέου πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, όπου από στιγμή σε στιγμή πλέον οι άνδρες προσωπικής του ασφάλειας είναι εδώ από νωρίς το πρωί. Περιμένουν όλοι τι ώρα ο νέος πρωθυπουργός θα φύγει από εδώ, από το Καστρί, για να κατευθυνθεί προς την Αθήνα, όπου θα πέρασε από το γραφείο του και συνέχεια να πάει και στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα βρεθεί στις 12 η ώρα μπροστά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βρισκόμαστε σε αναμονή και περιμένουμε πλέον την έξοδο του Γιώργου Παπανδρέου. Να σε ευχαριστήσουμε, Πέτρο. Θα τα ξαναπούμε βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής. Στο μεταξύ, όλη αυτή την ώρα βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης να περνούν οι κάρτες με τα αποτελέσματα, έτσι όπως μεταδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε όλη τη διάρκεια της ώρας που θα είμαστε μαζί της εκπομπής αυτής, μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, θα βλέπουμε κάρτες με όλα τα καινούργια αποτελέσματα. Σε πολύ λίγο από τώρα θα σας πούμε τι συμβαίνει και με τους υπόλοιπους νομούς, ποιοι εκλέγονται, ποιοι βουλευτές εκλέγονται από κάθε σώμα, από κάθε κόμμα στους υπόλοιπους νομούς της χώρας. Στο μεταξύ, να δούμε ποιοι μένουν εκτός Βουλής, διότι είναι η χειρότατα τα ονόματα που μένουν εκτός Βουλής. Είναι ο κύριος Γιώργος Αλογοσκούφης στην Α Αθήνας. Στη Β Αθήνας εκτός Βουλής ο κύριος Λευτέρης Ζαχορίτης. Η κυρία Φάνη πάλι Πεταλιά Β Αθήνας δείχνει μέχρι αυτή την ώρα στο σύνολο των καταμετρημένων αποτελεσμάτων να είναι εκτός. Η κυρία Κατερίνα Παπακώστα επίσης στη Β Αθήνας. Στη Β Αθήνας και ο κύριος Θεόδωρος Κασίμης από την Νέα Δημοκρατία. Να αλλάξουμε την κάρτα. Ο Αντώνης Μπέζας εκτός. Στη Θεσπρωτή ήταν υποψήφιος. Ο Χρήστος Φόλιας εκτός στα Γρεβενά. Ο Ευάγγελος Αντώναρος στο Επικρατείας με την Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Άρης Σταθάκης στη Β' της Αθήνας, στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Και ο Ευάγγελος Μπασιάκος εκτός, ήταν υποψήφιος στην Βιωτία. Πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, στον Ευρυπίδη τον Καρύδη που μας περιμένει στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε τι καινούργια έχουμε εκεί. Καλημέρα, Πόπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Μια πόλη η οποία επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς μετά από τις εκλογές. Μια εκλογική διαδικασία η οποία χθες ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι Θεσσαλονικείς θα λέγαμε ότι ψήφισαν χαλαρά και στη συνέχεια κατηφόρησαν στις καφετέριες της παραλίας να πιούν τον καφέ. Τους βοηθούσε βέβαια και ο καιρός. Από εκεί και πέρα, στο αστυνομικό τμήμα Χαλάστρας κρατούνται από χθες το βράδυ ένας άντρας και μια γυναίκα, οι οποίοι ήταν εκπρόσωποι κομμάτων στο 440 εκλογικό κέντρο Ανατολικού Θεσσαλονίκης. Λόγος για τον οποίο συνελήφθησαν είναι ο εξής. Η δικαστική αντιπρόσωπος του τμήματος εντόπισε τους ηλιθέντες να προσθέτουν σταυρούς σε ψηφοδέλτια κατά την καταμέτρησή τους. Μάλιστα. Έπεσε. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη μας έστειλε το ρεπορτάζ και την εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους υπόλοιπους νομούς της χώρας. Ποιοι εκλέγονται μέχρι στιγμής. Η Σοφία Παμφίλη είναι στην αίθουσα σύνταξης και μαζί, Σοφία, θα δούμε τις κάρτες με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει. Έχουμε επικοινωνήσει με τις νομαρχίες, μας έδωσαν ονόματα. Πάμε να τα δούμε. Ξεκινάμε με τη Λάρισα. Με τη Λάρισα, από ποια ακριβώς.
Από στο Πασόκ, λοιπόν, στη Λάρισα εκλέγονται ο κύριος Βασίλης Έξαρχος, ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης, ο κύριος Έκτορ Νασιώκας. Στη Νέα Δημοκρατία που έχει δύο έδρες, εάν δεν επιλέξει ο κύριος Καραμαλής να είναι εδώ βουλευτής, θα βγει ο κύριος Χαρακόπουλος και ο κύριος Ζώης. Ένας από τους δύο, λοιπόν, μπορεί και να μην βγει αν επιλέξει να κρατήσει την έδρα του εκεί ο Κώστας Καραμαλής. Ακριβώς. Από το ΚΚΕ ο κύριος Αντώνης Κυλάκος, από το ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Ιρό Διώτη και από το ΛΑΟΣ ο Αστέριος Ροντούλης. Να περάσουμε τώρα στην Αργολίδα. Στην Αργολίδα έχουμε ο κύριος Μανιάτης Γιάννης από το ΠΑΣΟΚ, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία δύο έδρες, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός και η κυρία Έλισσα Παπαδημητρίου. Ο κύριος Γιάννης Ανδριανός από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού κατέβηκε υποψήφιος στην Αργολίδα και κατέκτησε την έδρα του. Πάμε παρακάτω, στην Αρκαδία τώρα. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Ρέπα από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο Οδυσσέα, ενώ από τη Νέα Δημοκρατία εκλέγεται ο Ανδρέας Λικουρέντζος. Να περάσουμε τώρα στην Αχαΐα, Πόπη. Έχουμε τέσσερις έδρες για το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα. Αλλάξουμε και την κάρτα για να δούμε την Αχαΐα. Την έχουμε αλλάξει, ωραία. Κατσιφάρας Απόστολος, Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Τριανταφυλόπουλος Ανδρέας είναι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δύο έδρες για τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μιχάλης Μπεκίρες και ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος. Το ΚΚΕ, μία έδρα, Νίκος Καραθανασόπουλος. Από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Νίκος Τσούκαλης και από το ΛΑΟΣ ο κύριος Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος. Μάλιστα. Στη Βιωτία θα πάμε αμέσως. Στη Βιωτία έχουμε από το ΠΑΣΟΚ τον κύριο Τόγια, Βασίλης Τόγιας, και την κυρία Τσόνο Γλουβιλιώτη Βασιλική και την κυρία Άρια Αγάτσα. Ενώ από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκης. Στη Βιωτία, να θυμίσουμε, δεν βγαίνει ο κύριος Μπασιάκος, Πόπη. Μένει εκτός. Μένει εκτός. Και στις προηγούμενες κάρτες. Έχουμε περάσει ήδη στην Καρδίτσα, να δούμε ποιοι εκλέγονται από το ΠΑΣΟΚ. Από το ΠΑΣΟΚ, ο Ντίνος Ρόβλιας, ο κύριος Νίκος Αλαγιάννης και η κυρία Μαρία Θεοχάρη. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο Σπύρος Ταλιαδούρος. Στα Ιωάννινα. Στα Ιωάννινα, από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μιχάλης Παντούλας, ο Ευάγγελος Αργύρης και ο Αθανάσιος Οικονόμου. Και από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας και ο κύριος Σταύρος Καλογιάννης. Για να πάμε τώρα στην Καστοριά. Στην Καστοριά, μία έδρα για το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Φίλιππος Πετσάλνικος και μία για τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ζήσης Τσικαλάγιας. Ενώ στο Κιλκής. Στο Κιλκής, για το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης και ο Θόδωρος Παραστατίδης, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Κιλτίδης Κωνσταντίνος. Στην Κοζάνη να περάσουμε τώρα, όπου βγαίνει για το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, ο κύριος Αλέξανδρος Αθανασιάδης και ο Ιωάννης Βλατής, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Κασαπίδης και ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Στις Κυκλάδες να περάσουμε τώρα, στο ΠΑΣΟΚ Ρήγας Παναγιώτης και Παπαμανώλης Γεώργιος, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Και να θυμίσουμε στους τηλεθεατές, Σοφία, ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν δίνονται ακόμη από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει ΑΒ Αθήνας, ΑΒ Πειραιά, υπόλοιπο Αττικής. Αυτά τα αποτελέσματα προκύπτουν από την επικοινωνία τη δική μας με τις νομαρχίες. Έτσι, ακριβώς, με την κάθε είναι νομαρχία. Μέχρι αυτή τη στιγμή, Πόπη, τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Κάποια είναι απολύτως σίγουρα, όσα δεν είναι, τα επισημαίνουμε και τα λέμε. Έτσι. Και θα ανανεώνονται βεβαίως στη διάρκεια τη δύο ώρες εκπομπής. Πάμε τώρα στη Λακωνία. Στη Λακωνία, Πόπη, για τον ΠΑΣΟΚ ο κύριος Λεωνίδας Γρηγοράκος, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Δαβάκης Αθανάσιος και ο κύριος Γρηγόρης Αποστολάκος. Ενώ στην Ετωλοακαρνανία. Στην Ετωλοακαρνανία τέσσερις έδρες για το ΠΑΣΟΚ, Μωραΐτης Αθανάσιος, Μακρυπίδης Ανδρέας, Σοφία Γιαννακά. Και εδώ έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Κουρουπλή ή τον κύριο Βασίλη Αντωνόπουλο. Εδώ έχουμε ακόμα κάποια εκλογικά τμήματα, οπότε δεν λέμε με σιγουριά ότι έχει βγει ο κύριος Κουρουπλής. Για την Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε δηλαδή τελικό αποτέλεσμα στην Ετωλοακαρνανία, γι' αυτό βλέπετε και το διαζευτικό ή για μία έδρα. Πάμε παρακάτω. Στη Νέα Δημοκρατία, στην Ετωλοακαρνανία για τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μάριος Σαλμάς, ο κύριος Δημήτρης Σταμάτης, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης ή ο κύριος Σπήλιος Λιβανός. Μάλιστα. Είναι μετά τον κύριο Καραγκούνη μέχρι τώρα ο κύριος Λιβανός. Και μία έδρα για το ΚΚΕ, ο κύριος Νίκος Μωραΐτης. Πάμε στον Εύρο τώρα. Στον Εύρο. Για το ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Ντόλιος, Όλγα Ρενταρή Τέντε και ο κύριος Παναγιώτης Ζαπάρτας, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία ο Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος. Στην Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα, για το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Βαγγέλης Παπαχρήστος και για τη Νέα Δημοκρατία ο Δημήτρης Τσουμάνης. Στη Ροδόπη, για το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αχμέτ Χατζιοσμάν και ο κύριος Γιώργος Πεταλωτής, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Να περάσουμε τώρα στη Δράμα. Έχουμε τον κύριο Χρήστο Αηδώνη για το ΠΑΣΟΚ και τη Χαρούλα Κεφαλίδου, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Τζίμα Μαργαρίτη. Στην Κεφαλονιά την έδρα θα την πάρει το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Σπύρος Μοσχόπουλος. Για να δούμε και την κάρτα τη βλέπουμε και να αλλάξουμε κάρτα πάμε στην Άρτα για να δούμε πόσες έδρες παίρνει το ΠΑΣΟΚ εκεί δύο με τον κύριο Δημήτρη Τσιρόνη και τον κύριο Παύλο Στασινό. Η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπασιώζος ή ο κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου. Και εδώ ακόμα δεν έχει κριθεί το αποτέλεσμα υπολείπονται κάποια τμήματα. Μάλιστα. Στη Λέσβο τώρα. Για το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Σιφουνάκης Νίκος, για τη Νέα Δημοκρατία Σπύρος Γαλινός και για το ΚΚΕ Σκοπελίτης Σταύρος.
Και τέλος, για τη Λευκάδα, την έδρα την παίρνει το Πασόκ, ο κύριος Σπύρος Μαριέλης. Μάλιστα. Έχουμε και άλλες βεβαίως περιοχές της Ελλάδας και άλλες περιφέρειες. Έχουμε τα αποτελέσματα και εκεί, έτσι όπως μας τα δίνουν, επαναλαμβάνουμε από την ομαρχία της κάθε περιοχής. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Ας κοιτάξουμε όμως μαζί στο σημείο αυτό. Και ευχαριστούμε τη Σοφία την Παφίλη. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι τίτλους έχουμε σήμερα στα φύλλα. Στην πρώτη σελίδα της Αυγής, εντολή υπό όρους, είναι ο κεντρικός τίτλος του φύλλου. Ενώ στην επόμενη, στο Βήμα, ριζικές αλλαγές, ο εκλογικός τρίομβος του Πασόκ ανοίγει το δρόμο για την ανάταξη της χώρας. Ριζικές αλλαγές από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Πάμε στην Καθημερινή. Καθαρή νίκη του κυρίου Παπανδρέου. Γενναία απόφαση παρέτησης του κυρίου Καραμαλή. Αυτοδυναμία 160 ευρών έχει το Πασόκ. Να δούμε το λόγο. Καθαρή νίκη είναι ο τίτλος και στον λόγο. Και στην επόμενη πρώτη σελίδα, τη νίκη βλέπουμε στις οθόνες μας. Ο Γιώργος έκανε τον ήλιο να ανατείλει ξανά στην Ελλάδα, απόλυτος κυρίαρχος. Βλέπουμε το ριζοσπάστιο, λαός ετοιμότητα απόκρουσης της επίθεσης ενάντια του, ΚΚΕ, με μεγαλύτερο πείσμα να ανταποκριθούμε στις λαϊκές ανάγκες. Να δούμε τον αδέσμευτο τύπο. Αφήστε το Πασόκ να πανηγυρίζει. Ψηλά το κεφάλι, φιλελεύθεροι πολίτες. Άλλοι φταίνε για την ήττα, λέει ο αδέσμευτος. Στην απογευματινή, νέος αρχηγός, δραματικές και ραγδαίες εξέλιξεις στη Νέα Δημοκρατία μετά τη χθεσινή βαριά ήττα, τη γενναία παρέτηση Καραμαλή και τη δήλωσή του ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Στην Αυριανή, ο Καραμαλής παρέδωσε στο Γιώργο και στην Τώρα. Ελπίζει το Μάρτιο να τον κάνουν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανέλαβε με γενναιότητα την ευθύνη της συντριβής, η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε πρώτη σελίδα της Βραδινής. Και στο Έθνος, μέρες 81 με θρίαμβο Γιώργου, ιστορική νίκη του Πασόκ με πανίσχυρη αυτοδυναμία. Πικρό αντίο Καραμαλή μετά τη συντριβή. Τετέλεστε είναι ο τίτλος στην Ελεύθερη Ώρα. Ο Κώστας Καραμαλής παραιτήθηκε από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και άνοιξε το δρόμο για τη νέα ηγεσία, παραμένοντας όμως εγγυητής της πολύπαθης ενότητας. Θα δούμε τον Ελεύθερο. Ταυρόδειξο Καραμαλής πάνω-πάνω, κεντρικός τίτλος, τα ρετυρέ της Νέας Δημοκρατίας έφεραν το Πασόκ στην εξουσία με τα εγκληματικά λάθη, την ανικανότητά τους και τη συγκάλυψη των σκανδάλων. Πάμε στην Ελευθεροτυπία. Θρίαμβος Γιώργου, συντριβή και παρέτηση Καραμαλή, αυτοδυναμία με 10 μονάδες διαφορά και 160 έδρες. Στην Εστία, σαρωτική νίκη του Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία αυτοχειριάστηκε. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, ιστορική νίκη Γιώργου, προσκλητήριο ενότητας μετά τον θρίαμβο. Πάμε στη χώρα. Καλή ξεκούραση, κύριε Καραμαλή. Ο λαός αποδοκίμασε έναν κουρασμένο, άφαντο κατά διαστήματα και συνεχώς απολογούμενο για σκάνδαλα πρωθυπουργό. Να δούμε την Εσπρέσο και να κλείσουμε με αυτήν. Ο Γιώργος στο Μαξίμου. Αποκλειστικό φωτορεπορτάζ. Προσπέρασε το 24ωρο ο νέος πρωθυπουργός. Λοιπόν, είναι η Χαρά Γιαννοπούλου τώρα στην αίθουσα σύνταξης για να δούμε ποιους έχουμε, ποιοι έχουν εκλεγεί στη Θεσσαλονίκη και να δούμε κατευθείαν τις κάρτες και να ακούσουμε το ρεπορτάζ από σένα. Λοιπόν, στην Αλφα Θεσσαλονίκης αλλά και σε όλα τα κόμματα θα δούμε ηχηρά ονόματα όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Χάρης Καστανίδης, η Χρύσα Ράπογλου, ο Γιάννης Μαγκριώτης, η Εύα Καηλή, ο Σπύρος Βούγιας και ο Θωμάς Ρομπόπουλος. Στη Νέα Δημοκρατία τώρα ο Κώστας Γκιουλέκας, ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, η Έλενα Ράπτη και φυσικά ο Κώστας Καραμαλής, αν αποφασίσει να πάρει την έδρα του στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Διαφορετικά, αν επιλέξει τη Λάρισα, τη θέση του παίρνει ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας. Ο Σταύρος Καλαφάτης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μια έδρα για τον Ιωάννη Γιώγα, ίσως και για τη Σοφία Καλαντίδου. Δεν έχει ολοκληρωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα ακόμα. Μιλήσαμε μόλις πριν από λίγο με την Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Στο Λαός, ο Άγγελος Κολοκοτρώνης και στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αναστάσιος Κουράκης. Όσον αφορά τώρα τη Β' Θεσσαλονίκης, στο ΠΑΣΟΚ, ο Βασίλειος Γερανίδης και ο Γεώργιος Ευανετίδης, δύο έδρες και για τη Νέα Δημοκρατία, Θεόδωρος Καράογλου και Σάββας Αναστασιάδης. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Άγγελος Τζέκης. Για τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και για το ΣΥΡΙΖΑ, η Ευαγγελία Μανατίδου Πασχαλίδου. Μάλιστα. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χαρά. Θα δούμε και άλλα ονόματα σε λίγο. Θα δούμε ποιοι έχουν εκλεγεί και στους υπόλοιπους νομούς που αφήσαμε εκτός. Να δούμε και να σχολιάσουμε όμως τώρα τα αποτελέσματα με τους καλεσμένους μας. Τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, είναι επίκουρος καθηγητής συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης, και τον κύριο Γιώργο Κίστρο, τον εκδότη της City Press. Καλημέρα και στους δυο σας. Γεια σας. Κύριε Κίστρο, με εσάς θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Να ξεκινήσουμε το όσους μείναν εκτός. Τι αποφάσισε, τι μήνυμα έστειλε ο κόσμος. Μείναν εκτός οι χειρότατα ονόματα. Καλά, εντάξει, αυτό είναι τα απόνερα. Το βασικό είναι ότι έχουμε μια πλήρη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού σε όφελος φυσικά του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά του κυρίου Παπανδρέου, με μια διαφορά που κανείς δεν πρόβλεψε, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ που έχω κάνει. Και εμείς θεωρούσαμε, με βάση και τις δημοσκοπήσεις και τις διαρροές και τις επαφές,
5 μονάδες, 6 μονάδες, 6,5 μονάδες. Κάποιοι τολμηροί είπαν τον αριθμό 7 και τους κοιτάξαμε αυστηρά. Κάποιοι άλλοι είπαν και για διψήφιο ποσοστό και τους κοιτάξαμε ακόμα πιο αυστηρά. Ναι, ακριβώς. Και τελικά μας κοίταξε όλους αυστηρά ο ελληνικός λαός και έδωσε μια διαφορά 10,5 μονάδων. Επομένως είναι μια μεγάλη ανατροπή. Τώρα το ότι ο άλογος Κούφης κινδυνεύει να μείνει ή έχει μείνει εκτός Βουλής. Εντάξει, είναι ένα λογικό, μια λογική κατάληξη, mm-hmm. με την έννοια ότι αδειάστηκε από την ηγεσία, αποδοκιμάστηκε η οικονομική πολιτική, ο κόσμος έχει τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, άρα κάποιος πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό στη μία ή την άλλη, δηλαδή ο Λαλούγος Κούφης στο οικονομικό, ο Ζαγορίτης στο οργανωτικό, που και εκεί φάνηκε η ανυπαρξία η οργανωτική της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μοσχονά, έπεσαν έξω τα exit poll, έπεσαν έξω όλες οι δημοσκοπήσεις που είχαν γίνει, ο λαός δεν μίλησε, απλώς φλιάρισε, όπως μου είπαν χθες χαρακτηριστικά μια φίλη. Πώς το αναλύετε εσείς? Δεν θα έλεγα ότι έπεσαν έξω τα exit poll. Συνολικά, συνολικά έδωσαν σωστά την τάση, έδωσαν τα βασικά κλειδιά των εκλογών. Δηλαδή άλλο έδωσαν... τάση, 6,7 ήταν, είμαι στη διαφορά, τη μέτραγα, ήμουν στα... κοιτάξτε, έδωσαν το, βασικό, το πρώτο βασικό κλειδί, την αυτοδυναμία. Έδωσαν ένα δεύτερο βασικό κλειδί, ότι οι πράσινοι δεν θα μπουν στη Βουλή. Έδωσαν τις βασικές τάσεις. Τώρα, ως προς το μέγεθος, νομίζω ότι είχαν τα νούμερα μπροστά τους. Φοβήθηκαν να τα πιστέψουν και οι ίδιοι. Νομίζω εκεί βρίσκεται, αν υπάρχει ένα λάθος, βρίσκεται εκεί το λάθος. Mm-hmm. Είχαν τα νούμερα. Εγώ δεν θέλω να αναφέρω την εταιρεία, γιατί δεν θα είναι σωστό να κάνουμε διαφήμιση. Μια εβδομάδα πριν μου είχαν πει πρόεδρος εταιρείας δημοσκοπήσεων, η διαφορά είναι κοντά στις 10 μονάδες. Αλλά δεν ξέρω πού θα κάτσει. Αυτή ήταν ακριβώς η διατύπωσή του. Έκατσε εκεί. Έκατσε εκεί. Είχαν τα νούμερα, φοβήθηκαν να τα πιστέψουν. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά τις βασικές τάσεις έδωσαν, νομίζω. Βέβαια. Τώρα δεν έχει καμία σημασία τι πίστευαν πριν. Το αποτέλεσμα είναι εδώ μπροστά μας και η επόμενη μέρα είναι ήδη εδώ. Είμαστε ήδη μετά τις εκλογές, κύριε Κίτσο. Και ναι. Τα μεγάλα στοιχήματα ποια είναι τώρα. Πόσο ψηλά έχει βάλει καταρχάς τον πύχη ο κόσμος, το εκλογικό σώμα? Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι εξαιρετικά υψηλά ο πύχης, γιατί το μεγάλο θέμα που συζητήσαμε είναι πώς θα διαχειριστούμε την κρίση. Επομένως, για πρώτη φορά έχουμε μια κυβέρνηση με μια ισχυρή λαϊκή εντολή για να διαχειριστεί την κρίση. Άρα δεν είναι η κυβέρνηση που θα δώσει μισθολογικές αυξήσεις τρελές, δεν είναι η κυβέρνηση που θα κάνει παροχές, δεν είναι η κυβέρνηση που θα κάνει μαζικές προσλήψεις. Όλα αυτά τα ξέρουμε, είμαστε όριμοι πολίτες, θέλω να πιστεύω. Επομένως, θα κριθεί αυτή η κυβέρνηση από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει την κρίση. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα στην αρχή, γιατί υπάρχουν λογαριασμοί που πρέπει να καλύψουμε, δημοσιονομικοί, ασφαλιστικοί, οικονομικοί, αλλά σιγά σιγά, αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί και κάνει και σωστές επιλογές η κυβέρνηση, θα αρχίσουμε να βγαίνουμε σε 1, 1,5, 2 χρόνια από την κρίση. Επομένως, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο ωριμότητας. Δεν ακούσαμε εξωφρενικά πράγματα και βοήθησε και σε αυτό η αυτοκαταστροφική, θα έλεγα, τακτική της Νέας Δημοκρατίας, που είπε ουσιαστικά ότι εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση. Θέλουμε ενισχυμένη εντολή για να πάνε τα πράγματα προς το παρόν χειρότερα, για να δούμε την ανάπτυξη από το 2011, όπως υποστήριζε ο κύριος Καραμαλής. Άρα, δυσκολίες μπροστά, αλλά και ωριμότητα, και ελπίζουμε σε αποτελεσματικές κινήσεις. Δυσκολίες μπροστά με ένα καλύτερο μέλλον, λέει ο κύριος Κύρτσος, κύριε Μοσχονά. Τι περίοδο χάριτος δίνει ο κόσμος στη νέα κυβέρνηση? Θεωρητικά θα λέγαμε ότι δεν έχει περίοδο χάριτος. Στην πραγματικότητα θα έχει μια περίοδο χάριτος όχι ασήμαντη, παρά το γεγονός ότι λέγεται το αντίθετο, γιατί ακριβώς η κρίση της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ βαθιά αυτή τη στιγμή. Θα διαρχέσει ένα διάστημα και αυτό το διάστημα θα είναι ένα διάστημα που θα λειτουργεί σαν περίοδος χάριτος. Νομίζω το εξής. Αυτό που έγινε χθες ήταν ένα βαθύ κύμα. Είχαμε ένα βαθύ κύμα απόρριψης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είχαμε ένα βαθύ κύμα στήριξης του ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα. Μια που μιλάμε για κύματα, ένα μεγάλο αλλά επιφανειακό κυματισμό που έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΠΑΣΟΚ, μια μεγάλη νίκη, ξεκάθαρη νίκη του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά δεν ήταν το βαθύ κύμα αντίστοιχο, για παράδειγμα, του 1981 ή αντίστοιχο του 1993, όπως λέγεται στη δημοσιότητα αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, η περίοδος χάριτος θα είναι περιορισμένη, δεν θα είναι πολύ μεγάλη, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τον αντίπαλο. Δεν έχουν αλλάξει, κύριε Μοσχονά, οι εποχές από το 1981 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε για μια διαφορά άνω των 10 μονάδων, ένα 44% στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Κίρτσο. Ναι, καταρχήν έχει υπονομεύσει η Νέα Δημοκρατία την αντιπολιτευτική της επιχειρηματολογία. Από τη στιγμή που ζητούσε εντολή για να σφίξει τα λουριά, να παγώσει τους μισθούς κτλ., αν αρχίσει και παίρνει δύσκολα μέτρα το ΠΑΣΟΚ, που κατά την άποψή μου κάποια δύσκολα μέτρα θα αναγκαστεί να πάρει,
δεν θα μπορεί να επιχειρηματολογήσει η Νέα Δημοκρατία. Το πολύ πολύ θα πει ότι τα λέγαμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν προσφέρει ή κάτι διαφορετικό. Ήσασταν ανακόλουθες. Ναι, εντάξει, αλλά δεν θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει κάτι πιο δημιουργικό ή πιο ευχάριστο, γιατί έχει δεσμευτεί από την προεκλογική της επιχειρηματολογία. Αυτό για να αλλάξει θέλει χρόνο. Θα υπάρξει βέβαια και αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει μεγάλη περίοδο χάριτος η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αρκεί να αρχίσει βήμα-βήμα να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Δηλαδή, ο κόσμος θα πάρει το μήνυμα. Διότι είχαμε μια ουσιαστική ακυβερνησία, μια παρέτηση από τη φιλοδοξία της διαχείρισης της κρίσης και τώρα έχουμε την εναλλακτική πρόταση. Αν λοιπόν αρχίσουν και κινούνται σε γενικές γραμμές στη σωστή κατεύθυνση, λάθη πάντα και ελλείψεις πάντα θα υπάρχουν, ο κόσμος θα το εκτιμήσει και ούτως ή άλλως δεν υπάρχει αντιπολιτευτική δυναμική πλέον. Κύριε Κέρτσο, τι πληροφορίες υπάρχουν για τη νέα κυβέρνηση, σε ποιες αποφάσεις έχει καταλήξει δηλαδή ο κύριος Παπανδρέου, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα γίνονται γνωστά μέσα από το ρεπορτάζ? Ναι, εντάξει, δεν έχω διασταυρωμένες πληροφορίες. Ένα από τα πλεονεκτήματα του κυρίου Παπανδρέου είναι δεν ξέρουν πολύ τη σκέψη του. Σίγουρα θα είναι ευέλικτο, όπως λέμε, το σχήμα. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές με έμφαση στην οικολογία, την προστασία του περιβάλλοντος δηλαδή, τις υποδομές. Θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Θα αποτυπωθεί στην κυβέρνηση αυτή ο διαχωρισμός της κυβέρνησης από το κόμμα? Αυτό μένει να το δούμε. Η πρόθεση του κυρίου Παπανδρέου είναι να το κάνει αυτό. Αλλά βέβαια και το ΠΑΣΟΚ έχει το μηχανισμό του, έχει τους ανθρώπους του, οι οποίοι θεωρούν ότι τόσα χρόνια ήταν στο ψυγείο, άρα τώρα κάτι νομίζουν ότι κάτι τους χρωστάει η κοινωνία ή ο φορολογούμενος πολίτης. Είναι δύσκολα αυτά τα ζητήματα, αλλά αυτά θα τα κρίνουμε στην πράξη. Δηλαδή, στη θεωρία νομίζω ότι ο κύριος Παπανδρέου παίρνει άριστα με αυτά που έχει πει. Διαχωρίζει το κόμμα από το κράτος, δίνει ευκαιρίες στους άξιους, δεν έχει κομματικές παροπίδες. Όλα αυτά πρέπει να τα χαιρετήσουμε. Αλλά βέβαια θα τον κρίνουμε στην πράξη, θα τον κρίνουμε νομίζω αυστηρά, αλλά και με καλή διάθεση, γιατί όλοι έχουμε πλέον ανάγκη όλους. Δεν υπάρχουν δυνατότητες να σπαταλήσουμε δυναμικό σε αυτή τη χώρα, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια. Μάλιστα. Κύριε Μοσχονά, ακούσαμε χθες πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Βενιζέλου να λέει ότι πρόκειται για προσωπική νίκη του κυρίου και για προσωπική νίκη του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια είχε περάσει μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις για να σημειώσει σήμερα την νίκη αυτή. Είναι καθαρά μια προσωπική νίκη και μια προσωπική δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου. Πέρασε την έρημό του, πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Επέμεινε και νομίζω ότι πέτυχε. Πέτυχε όχι μόνο μέσα από την επιμονή του και μέσα από την ανθεκτικότητά του. Ένας πολιτικός κρίνεται από την ικανότητά του να αντέχει επίσης. Δεν κρίνεται μόνο από το να λέει ωραία λόγια. Αλλά κατάφερε, διευκολυνόμενος από τη Νέα Δημοκρατία και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κίρτσο, που ότι η πολιτική της και ιδιαίτερα η προεκλογική και η ίδια προκήρυξη των εκλογών νομίζω ήταν αυτοκαταστροφική και αυτοκτονική, αλλά κατάφερε σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία να δείξει ότι έχει κάτι παραπάνω να πει από τον αντίπαλό του και κάτι διαφορετικό. Θα δούμε πόσο διαφορετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι διαφορετικό να προτείνει στην ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για μια μεγάλη προσωπική δικαίωση. Απλώς επιμένω, η περίοδος χάριτος θα υπάρξει. Θα είναι τόσο μεγάλη όσο θα διαρκέσει η κρίση της Νέας Δημοκρατίας, πιθανώς θα διαρκέσει για αρκετό διάστημα. Απλώς ας καταλάβουμε κάτι και φάνηκε και στις εκλογές εχθές. Πια είμαστε σε μια νέα περίοδο που δεν είναι η περίοδος της δεκαετίας του 80. Οι μετακινήσεις της κοινή γνώμη είναι εύκολες. Οι μετακινήσεις, οι μεγάλες μετακινήσεις των ψηφοφόρων είναι συχνές. Αυτό που εξέπληξε όλους εχθές γίνεται επί πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Μετακινήσεις των 8 και των 9 μονάδων θα τις δούμε στο μέλλον πάρα πολύ συχνά. Είναι ένα νέο τοπίο και όλες οι αναλύσεις μας πρέπει να έχουν σαν αφετηρία την κατανόηση ότι το τοπίο είναι νέο. Άρα οι διάρκειες, οι ανθεκτικότητες δεν είναι πολύ μεγάλες, εκτός και αν οι πολιτικές πείσουν. Εκεί είναι το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μαγκριώτης, τέταρτος εξελέγης στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, κύριε Μαγκριώτη. Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους. Συγχαρητήρια καταρχάς και για την προσωπική σας επιτυχία. Ακούσατε τι σχολίασε και ο κύριος Μοσχονάς. Πρέπει να πείσουν οι πολιτικές για να μην δούμε εύκολες μετακινήσεις ξανά του εκλογικού σώματος. Ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα πω μια συμφωνία με τον κύριο Μοσχονά και μια διαφωνία. Παρακαλώ. Είναι όπως το είπε, ότι οι πολίτες έχουν, θα έλεγα, τα όρια αντοχής τους.